Κύριε Συντεχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια. Να είστε καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Θέλω να ξεκινήσουμε με το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Είναι δύο άρθρα, το 7 και το 10, αν έχω καταλάβει καλά, που έχουν βγάλει στα κάγκελα εργαζόμενους, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, κόμματα της αντιπολίτευσης κτλ. Για να δούμε, το δικό σας κόμμα γιατί διαφωνεί και τι προτείνει να γίνει? Να είστε καλά, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν διαφωνεί καταρχήν μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι, εννοείται, είπα και η άλλη αντιπολίτευση. Όχι η άλλη αντιπολίτευση. Η άλλη αντιπολίτευση, το αν διαφωνεί ή όχι, θα φανεί σε πορεία, θα φανεί από τις τοποθετήσεις τους μέσα στη Βουλή και στα ψηλά γράμματα. Μάλιστα. Που λέει ο λαός. Γιατί εκεί είναι η σημασία των λέξεων. Αν δεν ξέρω, κύριε Συντηγάκη, έχετε κάποιο ραδιόφωνο ανοιχτό, γιατί ακούγεται μια συνομιλία και ακούμε πιο πολύ τη συνομιλία παρά εσάς. Αν μπορούμε κάπου να το χαμηλώσουμε. Ναι. Τώρα με ακούτε? Τώρα βεβαίως, ναι. Ωραία. Λοιπόν, το νομοσχέδιο αποτελεί αιτία πραγματικά πολέμου. Δεν το συζητάμε. Υψώνει νέα εμπόδια στην πρόσβαση του λαού σε δωρεάν υπηρεσίες περίθαψης στα δημόσια νοσοκομεία. Κοιτάζει πριν από όλα το πώς θα διασφαλίσει και αδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ουσιαστικά μεγαλώνει, διευρύνει τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης καλύτερα, και σπρώχνει τους γιατρούς, τους νοσοκομιακούς γιατρούς να αναζητήσουν εισοδήματα στον ιδιωτικό τομέα και τους ασθενείς φυσικά να είναι οι πελάτες για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Άρα λοιπόν δικαιολογημένα αποτελεί αιτία πολέμου για τους υγειονομικούς. Και νομίζω και κατά την ακρόαση των φορέων εχθές, αλλά και με τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις, τα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών, σωματεία σε διάφορα νοσοκομεία στη χώρα, νοσηλευτές, δίνουν τη μάχη πραγματικά έτσι ώστε αυτό το νομοσχέδιο είτε να αποσυρθεί και να μην ψηφιστεί, είτε να ακυρωθεί στην πράξη. Κύριε Συντηχάκη, ξέρετε κάτι? Μου έλεγαν χθες και προχθές που συνομίλησα, χθες μάλλον και την Παρασκευή, με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εδώ στην εκπομπή, μου είπαν το εξής, στην προσπάθεια να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο, ότι γίνονται διαγωνισμοί σε πάρα πολλά περιφερειακά νοσοκομεία, και μάλιστα μου είπαν ότι αυτό γίνεται κυρίως για να στηριχθούν τα περιφερειακά νοσοκομεία. Γίνονται διαγωνισμοί και δεν καλύπτονται οι θέσεις και δεν υπάρχουν γιατροί. Άρα λέει, είναι η μόνη λύση που μπορούμε να υλοποιήσουμε ώστε να έχουμε γιατρούς για να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες του κόσμου σε κάθε περιοχή. Καλά, είναι μία από τις δικαιολογίες της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα έλεγα και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ και όλες όσες διαχρονικά έχουν περάσει. Η απάντηση στο μόνιμο πρόβλημα πώς θα καλυφθούν οι κενές θέσεις, η ανάγκη μονιμοποίησης χιλιάδων γιατρών, νοσηλευτών, άλλου προσωπικού των νοσοκομείων που είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή επικουρικοί, σου λένε ότι ξέρετε, εμείς προκυρήσουμε θέσεις αλλά δεν τις αποδέχονται. Το ερώτημα είναι γιατί δεν τις αποδέχονται. Γιατί δεν τις αποδέχονται? Ποια είναι τα κριτήρια που μπορεί κάποιος, με βάση τα οποία μπορεί να αποδεχτεί μια... Γιατί δεν τις αποδέχονται, τι πιστεύετε εσείς? Δεν τις αποδέχονται διότι προφανώς και οι μισθοί είναι σε επίπεδα τέτοια που δεν μπορεί ένας γιατρός, φεύγοντας από το τόπο κατοικίας του, εκεί που φτιάξει την οικογένειά του, τα παιδιά του, να πάει σε μια άλλη περιοχή που θα δουλεύει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί εδώ που τα λέμε και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δουλεύουν κάτω από πολύ άκριες συνθήκες, με μισθούς στην κυριολεξία που δεν φτάνουν για να ζήσουν ούτε οι ίδιοι να πληρώνουν τα ενοικία εκεί που θα είναι, αλλά ούτε και τις οικογένειές τους. Αυτό φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι μόνο στον χώρο της υγείας, είναι και στον χώρο της παιδείας. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι τραβάνε τα χίλια μύρια οι αναπληρωτές κάθε χρόνο, που είναι με το βαλιτσάκι συνέχεια στο χέρι και περιφέρονται ανά την Ελλάδα για να παίρνουν 750-800 ευρώ, τα μισά να δίνουν στο ενοίκιο και τα άλλα μισά να τα στέλνουν στην οικογένεια. Επανέρχομαι όμως στο θέμα του νομοσχεδίου.
στο άρθρο 7, επειδή μου είπατε για τα συγκεκριμένα άρθρα. Ναι, το άρθρο το 7 και το 10, από ό,τι κατάλαβα. Το 7. Προβλέπεται η προκήρυξη θέσεων γιατρών με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Και μάλιστα αυτό το παρουσιάζουν και ως ευκαιρία για αξιοπρεπή μισθό. Και μάλιστα λένε ότι μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα ετεροαπασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και το δικαίωμα διατήρησης του ιδιωτικού ιατρίου ή του οδοντιατρίου, εν πάση περιπτώσει. Αυτό πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο παραμύθι από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί λέει τάχα μου, με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν οι μεγάλες λίστες των χειρουργείων κτλ. Είναι απλά εξοργιστικά αυτά τα οποία λέγονται. Ο διορισμός του γιατρού σε θέση μερικής απασχόλησης καταρχήν έχει χρονική διάρκεια 3 ετών. Οι γιατροί με αυτό το καθεστώς θα εργάζονται, προσέξτε, 3 μέρες την εβδομάδα σε 7 ώρο συνεχές πρωινό τακτικό ωράριο. Θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της εφημερίας των νοσοκομείων και στη συνέχεια θα πρέπει να πηγαίνουν στο ιδιωτικό ιατρείο. Δηλαδή, αντί για μαζικές μόνιμες προσλήψεις για να καλυφθούν τα 30.000 οι 30.000 κενές οργανικές θέσεις γιατρών και νοσοκομείων. Μα δεν γίνανε 7.000 προσλήψεις την περίοδο του κορονοϊού? Οι ανάγκες, το θέμα δεν είναι αν έγιναν 7.000 προσλήψεις, το θέμα είναι πώς γίνεται αυτή την ταξιοδότηση, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, γιατί είναι όλο ένα και αυξανόμενες οι ανάγκες. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για κενές οργανικές θέσεις γιατρών και νοσηλευτών 30.000. 30.000, ούτε 500, ούτε 1.000. Ένας λοιπόν χειρουργημένος ή ένας, θα έλεγα, ογκολογικός ασθενής θα έχει, ας το πούμε, τον γιατρό τις 3 μέρες της εβδομάδας, ο οποίος πάντα θα είναι με το ρολόι στο χέρι για να τελειώσει το 7ωρο, να πάει στο ιδιωτικό ιατρείο και ο ασθενής θα πρέπει να περιμένει μετά τουλάχιστον 4 μέρες για να ξαναεπικοινωνήσει με τον γιατρό, να πάει στο νοσοκομείο κτλ. Και φυσικά κάποιοι γιατροί μάλιστα, αυτό θα δείτε ότι θα γίνει, είτε προφασιζόμενοι διάφορες δικαιολογίες είτε αντικειμενικά, αν θέλετε, λόγω της άθλιας υποστελέχωσης, θα μεταφέρουν τον ασθενή στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή θα του λένε, θες να χειρουργηθείς στο νοσοκομείο, βλέπεις τι γίνεται, υπάρχει μεγάλη αναμονή, πάμε σε μια ιδιωτική κλινική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με το νομοσχέδιο επεκτείνεται και η αξιολόγηση του επικουρικού προσωπικού, του ιατρικού και του διατρικού προσωπικού. Και μάλιστα προβλέπεται ότι σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, η σύμβαση που θα γίνεται ανάμεσα στον γιατρό και στο νοσοκομείο, που θα υπηρετεί ως επικουρικό προσωπικό, δεν θα ανανεώνεται ούτε θα παρατείνεται. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που πραγματικά είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα και στις ανάγκες της ιδιωτικοποιημένης πλέον υγείας. Και έχεις απ' την άλλη και το άρθρο 10, το οποίο ανατρέπει μια βασική αρχή συγκρότησης, να το πω έτσι, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δηλαδή αυτής της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών. Που και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θα τους οδηγήσει στο ιδιωτικό έργο. Επίσης προβλέπει φοιτητές. Στο όνομα της πρακτικής, οι φοιτητές της ιατρικής ουσιαστικά θα δουλεύουν όπως ένας κανονικός γιατρός σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό το παιδί λοιπόν, ο φοιτητής, όσο καλός και αν είναι, προφανώς δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ρόλο ενός γιατρού έμπειρου στο χειρουργείο ή το οπουδήποτε άλλο. Κύριε Συντυχάκη, αν μου επιτρέπετε για τη ροή της συζήτησης, ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια, την κυρία Μίνα, η οποία λέει το εξής. Γιατί διαμαρτύρεται η αντιπολίτευση? Αυτό δεν είπε ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά, ότι θα κάνεις δει τα νοσοκομεία? Δεν θέλουμε να πάμε μπροστά? Τι θέλουμε, να πάμε πίσω και να γίνουμε Σοβιετία? Να το κάνει τι δηλαδή, να το κάνει ιδιωτικοποιημένο? Δεν φαντάζομαι αυτό, κατάλαβα. Για ιδιωτικοποιημένα νοσοκομεία σημαίνει ότι πλέον φεύγει η κρατική ευθύνη. Σημαίνει ότι βγάζει την ταμπούρα του το κράτος από πάνω του, την ευθύνη της χρηματοδότησης, της λειτουργίας, του εξυγχρονισμού του δημόσιου συστήματος υγείας. Άρα σταματάει και η δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας στο λαό και στο πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας και στο δευτεροβάθμιο επίπεδο υγείας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα αυτοχρηματοδοτείται, σημαίνει ότι θα λειτουργεί με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια από τους πόρους που θα έχει το νοσοκομείο, ακόμα και τα χειρουργεία θα λειτουργούν
την απογευματινή βάρδια, όπως ήταν, όπως λειτουργούν τώρα τα απογευματινά ιατρία, θα λειτουργούν και τα χειρουργεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό θα μετακινηθεί στις τσέπες του εργαζόμενου λαού, του συνταξιούχου, του κάθε ασθενή. Τώρα, κύριε Συντηγά, για να προλάβω το χρόνο, γιατί είναι αμήλικτος και μας μείναν 5 λεπτά και έχω αρκετά θεματάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, υποκλοπές. Έχω την αίσθηση ότι μια τρύπα στο νερό έγινε πάλι. Ο κύριος Δημητριάδης ήρθε, είπε ό,τι είπε, φέρεται να είπε, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Και έκλεισε η ιστορία πάλι. Δεν μπόρεσε να γίνει να περάσει το βία η προσαγωγή αυτών που εκλήθησαν και δεν ήρθαν. Άρα τελείωσε το θέμα υποκλοπές. Τελεία και παύλα. Ζούμε ένα επαναλαμβανόμενο σοου. Αυτό είναι. Ένα σοου, ένα φιάσκο. Πέστε το όπως θέλετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση οδηγεί στο θάψιμο των υποθέσεων παρακολούθησης. Εγώ θα σας έλεγα όχι μόνο στην υπόθεση του Κουκουέ, να μην λέει κάποιος ότι ασχολείστε μόνο με το Κουκουέ και δεν ασχολείστε με τις άλλες παρακολουθήσεις. Έχω την, όχι την αίσθηση, είμαι απόλυτα σίγουρος και από τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην οποία συμμετέχω, ότι τελικά κανείς δεν ενδιαφέρεται ούτε για την υπόθεση Ανδρουλάκη, ούτε για την υπόθεση Κουκάκη και πολύ περισσότερο με την υπόθεση Κουκουέ. Ενδιαφέρονται για το πώς θα συντηρήσουν αυτό το άθλιο παιχνίδι της δικοματικής κοκορομαχίας, στην προκειμένη περίπτωση ανάμεσα στην Δημοκρατία και στη ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι γνωστό ότι ο κύριος Δημητριάδης, ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου, όπως και τις προηγούμενες φορές, έτσι και χθες, κινήθηκε στην εξής λογική. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Είναι απλά φίλος μου ο Λαμβράνος, δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση μαζί του. Τον Μπίτσιο δεν τον γνωρίζω και τον ιδρυτή της Εντελέξα, τον Ταλ Τίλιαν κτλ. Επίσης δεν γνωρίζω. Αυτό είναι. Μέσα σε λίγα λεπτά δεν είδα, δεν ξέρω, δεν άκουσα. Εμείς ζητήσαμε καταρχήν να αρχίσει το απόρριτο συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή να δημοσιοποιούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Και όχι να ζω με αυτό το καθεστώς της παραφιλολογίας. Να έρθουν όλα στο φως. Όχι τίποτα να μην μείνει στο σκοτάδι. Εκτός από ζητήματα που αφορούν την άμυνα. Και το δεύτερο ζήτημα απορρίφθηκε. Όπως απορρίφθηκε επίσης και το γεγονός της, της υποχρεωτικής, να διαταχθούν, να εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής και ο Λαβράνος και ο Μπίσιος. Άλλωστε το ορίζει ο κανονισμός και το άρθρο 43 άρθρο. Ναι, αλλά υπήρξε εξεταστική. Δηλαδή, αν δεν είχε γίνει εξεταστική, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα μπορούσε να παίξει το ρόλο εξεταστικής, άρα να διατάξει τη βία προσαγωγή. Από τη στιγμή που υπήρξε εξεταστική και είχε αποτέλεσμα, φαντάζομαι εκεί πάτησαν και δεν έγινε ότι αυτό που λέτε. Αυτά είναι δικαιολογίες. Εγώ θέλετε να σας πω τι ακριβώς λέει το άρθρο 43. Είναι δύο γραμμές. Η Επιτροπή έχει εξουσία συλλογής των πληροφοριών και την εξουσία κλήσης και εξέτασης προσώπων με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 146 και 147 που μιλάει για βία προσαγωγή. Καθαρά πράγματα. Αυτό λέει. Τι σχέση έχει η Εξεταστική Επιτροπή. Καλά, άλλο φιάσκο αυτό που έκλεισε πριν καλά ανοίξει. Άλλο φιάσκο η Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά πέρα από αυτό όμως, ο κανονισμός της Βουλής δεν κάνει τέτοιου είδους συσχετήσεις. Έτσι, αυτή είναι κάποια συνειρμή που κάνει η Νέα Δημοκρατία για να δικαιολογήσει τη στάση της. Σε κάθε περίπτωση απορρίφθηκε και μάλιστα, αυτό. Μάλιστα. Έτσι. Κάτι τελευταίο εμείς, να σας... απλά θέλω να πω, κοιτάξτε, εμείς δεχτήκαμε στο αίτημα που κάναμε, εκτός από τις περιπτώσεις αυτές που αναφέραμε προηγουμένως, να θέσουμε την ζήτημα να έρθουν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και ο πρώην πρόεδρος, ο Χρήστος Σωσατήρας της ΑΔΑΕ και τα μέλη των ομάδων ελέγχου της ΑΔΑΕ που είχαν ασχοληθεί με τις συνακροάσεις και υποκλοπές από το 2016 μέχρι και σήμερα, το 2022 που μιλάμε, είχαν ζητήσει να έρθουν εισαγγελίες που επίσης είχαν χειριστεί την υπόθεση συνακροάσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και πρόσωπα από την κρατική ασφάλεια που επίσης είχαν ασχοληθεί. Λοιπόν, το αρνήθηκε όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία που έχει την πλειοψηφία στην Επιτροπή, το αρνήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν το είχε δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν το είχε δεχτεί το ΠΑΣΟ και το ΜΕΡΑ25, συμπληρώνονταν τα 2/5 και θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν κληθεί όλοι αυτοί.
Απλά η ουσία είναι μία. Θέλουν να ρίξουν σιγεία σειρμάτου στην υπόθεση του Κουκουέ. Επίσης δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν άκουσαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, το όλα στο φως, τίποτα στο σκοτάδι που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το αξιοποιεί αλακά. Στην υπόθεση του Κουκουέ κάνει την πάπια. Μάλιστα. Στην κυριολεκτρία κάνει την πάπια. Και ραδιουργεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Που δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει μια πολιτική ενοχή σε όλους. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι έχουν βάλει το χεράκι, τους έχουν ψηφίσει και έχουν υλοποιήσει αυτό το αντιδραστικό, σκοτεινό, θεσμικό πλαίσιο εδώ και 30 χρόνια που ενισχύει είτε τις νόμιμες είτε τις παράνομες παρακολουθήσεις. Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν παρακολουθηθεί. Το αντιλαμβάνεστε? Και όλα τα για λόγους εθνικής ασφαλείας. Όλοι αυτοί απειλούν τη χώρα μας για λόγους εθνικής ασφαλείας. Παρακολουθούνται. Κύριε Σιτιχάκη, δυστυχώς πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Χρόνος είναι αμήλικτος. Είναι το μόνο πράγμα που δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε μέχρι σήμερα. Να ελέγξει ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.